Αγία Χαριτίνη εορτάζει στις 5 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Από τμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στις μονές Κύκου, της Κύπρου και Ιερουσαλήμ Βιωτίας. Έτσι, η Αγία Χαριτίνη άθλησε επί Διοκλητιανού και υπήρξε δούλη του συγκλητικού Κλαβδιανού ή Κλάβδιου. Το 304 μετά Χριστόν κάποιοι την κατήγγυλαν στο Δομετιανό ως χριστιανή και εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση, παρουσία και του Κυρίου της. Όταν η Αγία ομολόγησε με τα παρησία στην πίστη της στον Χριστό, υπευλήθη σε φρικοδέστατα μαρτύρια. Της ξύρισαν το κεφάλι, αλλά διαθαύματος αμέσως το κεφάλι της ξαναγέμισε μαλλιά. Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Τότε διατάχθηκε να πάει σε πορνείο. Η Αγία Χαριτίνη όμως προσευχήθηκε στον Κύριο και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγία Χαριτίνη έχει το ίδιο δύστιχο με την Αγία Χαριτίνη που εορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου. Το απολυτικιόν της, Θεία Χάριτη, κρατωθήσα, κράτος ίσχυνας της ζησεβίας, Χαριτίνη πρεφή συναθλήσασα, όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητων, ως γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζουση, μάρτης ένδοξε Χριστόν ο Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Αμήν.